Σήμερα παρουσιάζουμε τους πρώτους υποψήφιους της παράταξής μας. Είναι άνθρωποι που έχουν αγωνιστικό πρόσημο, που είναι αγωνιστές στα σωματεία τους, στη γειτονιά τους, στους συλλόγους τους. Συμμετέχουν σε συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, σε πολιτιστικούς, σε αθλητικούς συλλόγους, με προσφορά, δράση και ανιδιοτέλεια. Δεν πρόκειται για ουρανεπατέβατους υποψήφιους, για ανθρώπους που έχουν σκοπό την προσωπική προβολή, προσωπικά ωφέλη, μικροφιλοδοξίες ή ακόμα και έμεση θέση στο Δημαρχείο. Δεν κρύβουμε την πολιτική μας ταυτότητα, οργάνωση και στήριξη όπως κάνουν άλλοι συνδυασμοί, που προσπαθούν να κρύψουν την πολιτική τους ταυτότητα και δεν μιλάνε καθαρά για να πάρουν ψήφους από όλους. Ακόμα και ο υπόδικος ναζιστής πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής προσπαθεί να παρουσιάσει πρόσωπο light δεξιού για να πάρει μερικά ψηφαλάκια και να σιγουρέψει το πολιτικό του μέλλον, με το βλέμμα βέβαια πάντα στραμμένο στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Όλοι αυτοί οι αυτόκλητοι σωτήρες που έχουν όραμα για την πόλη δεν θα εμφανιζόντουσαν ούτε η μισή αν ο νυν δήμαρχος κατέβαινε υποψήφιος ή αν δεν είχε αλλάξει ο εκλογικός νόμος. Στο ίδιο πλαίσιο χτίζονται από τώρα μεταξύματα για μελλοντικές θέσεις συμμαχίες για το δεύτερο γύρο. Το ίδιο συμβαίνει με τα τοπικά διαμερίσματα που όλοι κάνουν συμπράξεις με όλους χωρίς να υποστηρίζουν συγκεκριμένους υποψήφιους για να ψαρέψουν σε θολά νερά. Αυτά που έγιναν τον προηγούμενο μήνα στη Βουλή με τις ανεξαρτοποιήσεις, τις μεταγραφές, τις προσχωρήσεις, με τις γκαζόζες γίνονται και εδώ σε μικρογραφία αγγίζοντας τα όρια της γελιότητας που θα συνεχιστεί και στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο. Αν δείτε τις ανακοινώσεις της κυρίας Οικονομάκου, της κυρίας Αλιφέρη, του κυρίου Βασιλόπουλου, του κυρίου Μάκαρη, του κυρίου Κοσμόπουλου και της κυρίας Κουζή, μοιάζουν σαν δύο σταγόνες νερό. Στον αντίποδα όλων αυτών είναι η αγωνιστικότητα, η πάλι ενάντια σε όλα αυτά, η σταθερότητα που επέδειξε το ΚΚΕ και η Λαϊκή Συσπήρωση. Μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο, παλέψαμε με ερωτήσεις, παρεμβάσεις και κινητοποιήσεις. Ασχοληθήκαμε με όλα τα ζητήματα, μικρά και μεγάλα, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας. Καλούμε λοιπόν τους άλλους συνδυασμούς να συζητήσουμε για την ουσία, για τα σοβαρά ζητήματα, τα κέρια, και όχι να πετάμε την μπάλα στην εξέδρα, με τα δίθεν οράματα, τις έξυπνες πόλεις και τον τουρισμό για λίγους. Τους καλούμε να συζητήσουμε για τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν τη ζωή των λαϊκών οικογενειών, για την υποχρηματοδότηση της τοπικής διοίκησης που έχει μειωθεί κατά 60% και προβλέπεται νέα μείωση. Για τη στελέχωση του Δήμου, όπου οι εργαζόμενοι που είναι η ψυχή του Δήμου έχουν μειωθεί κατά 40% από το 2011. Για τα δημοτικά τέλη που παραμένουν στο επίπεδο του 2011, ενώ οι εργαζόμενοι όλα αυτά τα χρόνια έχουν υποστεί μείωση από 40 έως 60%. Για τους πληστηριασμούς και τις κατασχέσεις του Δήμου που απειλούν χιλιάδες μικροοφιλέτες συμπολίτες μας. Για μας, προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής πρέπει να αποτελεί η προστασία και ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας των ανθρώπων, της πόλης και των χωριών από έντονα φυσικά φαινόμενα. Δηλαδή έργα αντιπλημμυρικής, αντισεισμικής και αντιπυρικής προστασίας. Αντιπλημμυρικά έργα που δεν έγιναν ούτε ένα ουσιαστικά πριν και μετά τις φωνικές πλημμύρες του 2016, για την αντισεισμική προστασία που είναι μηδαμινό κονδύλι στον προϋπολογισμό, για τα αντιπυρικά μέτρα που είναι ανύπαρκτα, για τους αγροτικούς δρόμους που βρίσκονται σε άθλια κατάσταση. Για όλα αυτά τα έργα που δεν είναι επιλέξιμα στο ΕΣΠΑ και στις κυβερνήσεις. Για τη μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή που συντελείται όλα αυτά τα χρόνια στη Μαραθώλακα με ευθύνη των δημοτικών, περιφερειακών αρχών αλλά και των κυβερνήσεων. Για το νέο μεγάλο χαράτσι που ετοιμάζεται με την παράδοση των σκουπιδιών στην Τέρνα, όπου τα δημοτικά τέλη θα εκτιναχθούν πάνω από 120 ευρώ τον τόνο, την ίδια ώρα που εμείς στην Καλαμάτα πληρώνουμε γύρω στα 58 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Για τα τροφεία στους παιδικούς σταθμούς και τα χιλιάδες παιδιά που πετούνται εκτός παιδικών σταθμών. Για τα υψηλά δίδακα της Φάρης που αποτελούν βραχνά στις οικογένειες που στέλνουν τα παιδιά τους. Για το υψηλό κόστος των αιθουσών στο πνευματικό και στο εργατικό κέντρο που είναι θηλιά στους πολιτιστικούς συλλόγους. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τις αθλητικές υποδομές που έχουν αφαιθεί στην τύχη τους και την ανάγκη για νέα γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, τέννις, για ουσιαστική συντήρηση των υπάρχοντων γερασμένων εγκαταστάσεων ανάμεσά τους και του κολυμβητηρίου. Γιατί κύριος στόχος για εμάς είναι η φροντίδα για το παιδί και για τα νέα ζευγάρια. Όλοι οι γονείς να μπορούν να βρουν μια θέση για το παιδί τους στους βρεφονιμπιακούς και στους παιδικούς σταθμούς. Όλα τα παιδιά να μπορούν να πηγαίνουν σχολείο, να αθλούνται, να μαθαίνουν μουσική, χορό, ζωγραφική, χωρίς να χρειάζονται οι γονείς να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Για τα δίδατρα, για τα τροφεία, για την καθαριότητα, για τα αναλώσιμα των σχολείων και όσοι δεν έχουν να παραμένουν στο περιθώριο. Να μιλήσουμε για τα πάρκα, για τους ελεύθερους χώρους, για το Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων, για το Πάρκο του Αλμυρού, για το Πάρκο του Λιμενικού, που επανειλημμένα έχουμε βάλει ζήτημα, αλλά και για την περιοχή του Αγίου Σίδερη, που παραμένει κλειστός, κοινόχρηστος χώρος. Να μιλήσουμε για τις παιδικές χαρές που περιμένουμε μια ιδιωτική εταιρεία να μας πιστοποιήσει την κατάστασή τους και χρειάζονται σοβαρές παρεμβάσεις, οι ήδη υπάρχουσες καθώς και τη δημιουργία νέων, παραδείγματος χάρη στην Αγία Τριάδα. Εμείς όλο το προηγούμενο διάστημα, μέσα σε σωματεία, σε συλλόγους και σε γειτονιές, στη Βουλή και στην Ευρωβουλή, δείξαμε ποιοι είμαστε και τι παλεύουμε. Το δείξαμε στους Δήμους που είχαμε πλειοψηφία,
που παραμένουμε όμως λαϊκή αντιπολίτευση μέσα σε ένα αντιδραστικό σύστημα όπως για παράδειγμα στο Δήμο Πάτρας, όπου η Δημοτική Αρχή μείωσε τα δημοτικά τέλη κατά 23%. Νοικοκύρεψε ένα Δήμο υπερχρεωμένο σε μόλις 4 χρόνια. Πάλεψε και κέρδισε ελεύθερους χώρους, που ήταν άθλια εδώ και δεκαετίες. Μείωσε δραστικά τα δημοτικά τέλη στον πολιτισμό, στο νερό, στους παιδικούς σταθμούς. Καθιέρωσε δεκάδες απαλλαγές στο νερό και στα τέλη. Δεν κάνει κατασχέσεις και πληστηριασμούς, παρουσιάζοντας συνολικά ένα πρωτόγνωρο έργο. Καλούμε το λαό να προβληματιστεί πάνω σε όλα αυτά, να κρίνει με βάση τη ζωή του, με βάση την εμπειρία του. Ξέρουμε ότι μπορεί να έχει ερωτηματικά, διαφωνίες αλλά και ενστάσεις πάνω σε ορισμένα ζητήματα με εμάς. Όμως πιστεύουμε ότι μπορούμε να συναντηθούμε στους δρόμους του αγώνα, στον δρόμο προς την κάλπη, γιατί θα είναι η μόνη ψήφος αγωνιστικότητας, αισιοδοξίας και συνέπειας. Θα σας ανακοινώσουμε επίσης ότι θα κατεβάσουμε και δημοτικό και κοινοτικό ψηφοδέλτιο στην Καλαμάτα, σαν λαϊκή συσπήρωση, το οποίο θα ανακοινωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα.